White Greece λοιπόν ιδρύθηκε το 2013, είναι μη κερδοσκοπική. Αυτό που κάνουμε κατά κύριο λόγο είναι ότι βοηθάμε μικρούς παραγωγούς τροφίμων να προωθήσουν τα προϊόντα τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και χρησιμοποιούμε το δικό μας κέρδος από την πώληση των προϊόντων, αφού καλυφθούν φυσικά τα λειτουργικά μας έξοδα. Όλο το κέρδος μετατρέπεται σε τρόφιμα για ορφανοτροφία, συσίτια και κοινωνικά παντοπολία. Μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε με 100 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 2.500 προϊόντα. Τους έχουμε βοηθήσει να φτάσουν σε πολλά σημεία πώλησης και στην Ελλάδα, αλλά και σε 8 χώρες στο εξωτερικό. Και έχουμε καταφέρει να δώσουμε περισσότερους από 60 τόνους τρόφιμα σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται είτε από την οικονομική κρίση του 2013, τότε που ξεκινήσαμε, είτε ακόμα και από τη σημερινή κρίση του κορονοϊού που όλοι περνάμε. Εμείς λοιπόν, όπως σας είπα, συνεργαζόμαστε με αυτούς τους 100 μικρούς παραγωγούς και σκεφτείτε ότι μιλάμε για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που κατά κύριο λόγο τους είναι πάρα πολύ δύσκολο είτε να έχουν ένα οργανωμένο τμήμα marketing, είτε να έχουν ένα οργανωμένο τμήμα πωλήσεων. Πολλές φορές μιλάμε για μια επιχείρηση που δουλεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να προσλάβουν άλλους επαγγελματίες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, τους βοηθάμε πουλώντας τα προϊόντα τους, προωθώντας τα προϊόντα τους σε νέα σημεία πώληση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν, από τη μία πλευρά καταφέρουν όντως να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα μέσα από τη Wise Greece, από την άλλη πλευρά όμως καταφέρουν και να βλέπουν τα προϊόντα τους να προωθούνται μέσα από bloggers, μέσα από δημοσιογράφους, μέσα από τους ίδιους τους καταναλωτές που τα γνωρίζουν και μιλάνε γι' αυτά. Άρα είναι μια διπλή κίνηση βοήθειας προς τον Έλληνα παραγωγό. Mm-hmm. Τους βοηθάτε και από το ξεκίνημά τους ή τους βρίσκετε κάπου στην πορεία και συνεχίζετε εσείς όλο αυτό το οποίο μόλις μας μεταφέρατε? Εξαρτάται. Άλλους παραγωγούς τόσα χρόνια τους έχουμε βρει κυριολεκτικά από το ξεκίνημά τους, σε περιπτώσεις που μας λέγανε παράγω σίκα για παράδειγμα και δεν ξέρω τι να τα κάνω. Δεν θέλω να βγάλω αποξηραμένα σίκα όπως ενδεχομένως βγάζει ο καθένας εκεί έξω. Θέλω κάτι πιο ενδιαφέρον. Οπότε τους βοηθούσαμε τόσο καιρό στο τι μπορούν να βγάλουν, μέχρι και παραγωγούς οι οποίοι είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο και συνεργάζονται μαζί μας και για λόγους εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Και κάπως έτσι ουσιαστικά οδηγηθήκαμε και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχει πια η Wise Greece, όπου με αφορμή αυτό είμαστε και σήμερα εδώ, γιατί από το 2013 μέχρι σήμερα έχουμε δει όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι μικροί παραγωγοί, όλα τα λάθη που έκαναν, όλα τις ανησυχίες τους, όλα τα προβλήματα που τους κρατούσαν πίσω και δεν μπορούσαν με τίποτα να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Και όλα αυτά λοιπόν τα συγκεντρώσαμε σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σήμερα πλέον είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Δράμας. Πάμε σε αυτό τώρα που θα γίνει στην πόλη μας, που βέβαια λόγω της κατάστασης θα πρέπει να μιλήσουμε διαδικτυακά, αλλά θέλω να μου μεταφέρετε τι ακριβώς θα γίνει στην πόλη της Δράμας για να ακούσουν και όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, κάποιοι που ίσως δεν έχουν εικόνα το τι θα συμβεί και πώς ακριβώς θα μπορούν να λάβουν μέρος όλο αυτό το οποίο θα παρουσιάσετε. Πρόκειται λοιπόν για το σεμινάριο The Business of Food και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι πήραμε την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EEA Grants to Active Citizens Fund, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπου μας έδωσε αυτά που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε άνεργες, άνεργους, φοιτητές, φοιτήτριες, μέλη συνεταιρισμών γυναικών κατά κύριο λόγο, ανθρώπους δηλαδή που ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπου θα τους βοηθήσουμε και θα τους δώσουμε τα βασικά που χρειάζονται για το πώς μπορούν οι ίδιοι να δουλέψουν στον αγροδιατροφικό τομέα ή να μπορέσουν να γίνουν οι ίδιοι επιχειρηματίες και να παράξουν τα δικά τους προϊόντα. Τους μαθαίνουμε λοιπόν τα βασικά της επιχειρηματικότητας, πώς κάνω ένα επιχειρηματικό πλάνο, πώς κάνω ένα marketing plan, πώς μπορώ να στήσω ένα οικονομικό μοντέλο, πώς ξεκινάω. Ωραία, θέλω να γίνω παραγωγός. Ας πούμε ότι θέλω να φτιάξω μαρμελάδες. Ποιο είναι το επόμενο μου βήμα? Όλο λοιπόν αυτό το οποίο ξεκινάμε κυριολεκτικά από το μηδέν σε ένα πολύ εντατικό σεμινάριο, να τους δώσουμε τις πρώτες αρχικές γνώσεις διαδικτυακά. Και ο στόχος μας είναι φυσικά να έρθουμε να σας επισκεφτούμε από κοντά, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, και να κάνουμε και ένα δεύτερο κύκλο σεμιναρίων με πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε όσους τελικά ενδιαφέρονται ακόμα πιο συγκεκριμένα για όλο αυτό. Και αξίζει τον κόπο να σας πω ότι σε αυτά τα σεμινάρια έχουμε μαζί μας αφενός τους παραγωγούς της Wise Greece που μοιράζονται οι ίδιοι τις ιστορίες τους. Άρα έρχονται οι ίδιοι και μας λένε, ξεκίνησα κι εγώ, ήμουν άνεργος ή έκανα μια άλλη δουλειά και να πως σήμερα τα κατάφερα και εξάγω σε 20 χώρες για παράδειγμα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι μας υποστηρίζουν σαν ambassadors, όπως είναι η διάσημη σεφ η Αργυρό η Μπαρμπαρίγου, η οποία έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο σεμινάριο από την πρώτη στιγμή
και θα είναι και αυτή κοντά μας για να μοιραστεί και εκείνη την ιστορία της για το πώς ξεκίνησε, ασχολήθηκε με τη γεύση και έγινε μια πολύ γνωστή και αγαπημένη σεφ. Εκτός από την κυρία Μπαρμπαρίγου, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι ομιλητές και ποια θα είναι τα θέματα στα οποία θα αναφερθούν οι ομιλητές? Φυσικά, φυσικά. Καταρχάς, συνεργαζόμαστε με πολλές εταιρείες και φορείς που υποστηρίζουν όλο αυτό. Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Για παράδειγμα, το κομμάτι του marketing και storytelling της επικοινωνίας το έχει αναλάβει η Bespoke Communications, η Heidi Lazzani. Το κομμάτι του empowerment και του πώς ξεφεύγω από τους φόβους μου και πώς ξεπερνάω τα βασικά μου προβλήματα για να κάνω το επόμενό μου βήμα το έχει αναλάβει η Μίχο Χό, η μη κερδοσκοπική, και όλο το εκπαιδευτικό το κάνει η Ελπίδα η Κόκοτα. Είναι ο Σπύρος ο Τσουκαλάς που κάνει το business model canvas που μας δείχνει βήμα-βήμα πώς θα φτιάξουμε το δικό μας business model. Και πολλοί άλλοι συνεργάτες που μοιράζονται έτσι τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Ήδη οι ονόματα που μου αναφέρατε είναι πάρα πολύ δυνατοί άνθρωποι και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωφέλιμες όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα μεταφέρουν. Και αφού μιλάμε για διαδραστικό σεμινάριο, θα μπορούν οι συμμετέχοντες να υποβάλουν ερωτήσεις? Φυσικά, και όχι μόνο υποβάλλουν ερωτήσεις, θέλω να σας πω ότι και στις προηγούμενες έτσι, πόλεις που επισκεφθήκαμε διαδικτυακά, μοιράζονταν τις ιστορίες τους και οι ίδιοι. Τα άγχη, τι τους φοβίζει, τι τους κρατάει πίσω. Υπήρχε δηλαδή μια πολύ μεγάλη διαδραστικότητα και πολύ συγκίνηση κιόλας σε πολλές περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι η επιχειρηματικότητα τι είναι? Ένα βήμα να ξεπεράσουμε τους φόβους μας. Δεν έτσι είναι ακριβώς. Κάτι παραπάνω. Είναι ένα βήμα να αντιμετωπίσουμε το φόβο μας και να θελήσουμε κάτι περισσότερο για μας και για την οικογένειά μας. Και αυτό βοηθάμε τους ανθρώπους να το καταφέρουν.